Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφερθήκαμε στον ορισμό της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Όπως προκύπτει από αυτόν, το bullying έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η επανάληψη. Δεν νοείται εκφοβισμός χωρίς η συμπεριφορά να είναι επαναλαμβανόμενη. Ακολουθεί η χρονική διάρκεια. Η εκφοβιστική συμπεριφορά αφορά σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι σε μια απλή παροδική σύγκρουση των παιδιών. Το τρίτο στοιχείο είναι η εκούσια, η εσκεμμένη συμπεριφορά των θητών προς τα θύματα, όπου οι πρώτοι έχουν πλήρη συνείδηση των πράξεών τους. Εν τέλει, έχουμε την ανισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στο θήτη και στο θύμα. Αυτό δεν αφορά στη σωματική ανισορροπία, αλλά στην ψυχική, αφού τα παιδιά θύματα είναι κυρίως συναισθηματικά πιο ευάλωτα και όχι τόσο σωματικά.